Είμαστε στο βιβλιοπωλείο Φωτίου, στην αεροπόρο Γιαναρέλη 3 και θα παρουσιάσουμε αφήγηση παραμυθιών με την Άσια Βαφιώτη και το Γρηγόρη Μολυβιάτη. Εύχομαι σε εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς καλή σχολική χρονιά και όπως όλα τα χρόνια φέρνουμε την καλύτερη ποιότητα στα σχολικά και στις καλύτερες τιμές προσπαθούμε. Με το 1, με το 2, με το 3 θα ψηφίσουμε πρώτα. Εμείς φέτος το καλοκαίρι αποφασίσαμε ότι μετά από την πάυση των 2 ετών με τον κορονοϊό που μας έκλεισε λίγο, ότι έπρεπε να βγούμε λίγο προς τα έξω, να μοιραστούμε το μαγικό κόσμο των παραμυθιών με τα παιδιά και τους γονείς και τους παππούδες και τις γιαγιάδες. Έτσι λοιπόν, φέτος το καλοκαίρι, είναι η δεύτερη φορά που ερχόμαστε στο βιβλιοπωλείο Φωτίου, με διαφορετικά βέβαια παραμύθια, διαφορετικά παιχνίδια και τραγούδια, για να μιλήσουμε στα παιδιά για το μαγικό κόσμο του βιβλίου, τι μας δίνει. Και βέβαια θα πρέπει να πούμε ότι δεν μπορούμε να φανταστούμε καλύτερη στιγμή λίγο πριν από την έναρξη της σχολικής χρονιάς, έτσι για να δουν τα παιδιά τα βιβλία με άλλα μάτια. Βέβαια, οι παραστάσεις μας έχουν μιλήσει φέτος το καλοκαίρι και για το 1922, έχουν μιλήσει και για τη θάλασσα, έχουν μιλήσει και για τις εξοχές, αλλά στο βιβλιοπωλείο Φωτίου μιλάμε για βιβλία. Κρατάει το φανάρι στις αγάπης στη γιορτή. Καθένας με το είδος που μπλέκει με το άλλο, η μουσική με τα τραγούδια και τα αφηγήματα της αγαπημένης εδώ της Νάσιας και των παιδιών και των μεγάλων. Ένα πάντρεμα μουσικής, βιβλίου, παραμυθιών για μικρούς και μεγάλους. Ένα καλοκαίρι γεμάτο, όμορφο, από συγκινήσεις, πολύχρωμο. Και θα θέλαμε να φτάσουμε στο τέρμα, ναι μεν κουρασμένοι, αλλά γεμάτοι από εμπειρία και από όμορφες αναμνήσεις. Αυτό που γίνεται με τα παιδιά, το Δούνε και Λαβίν, είναι πραγματικά μαγικό και με τα τραγούδια και με τα παιχνίδια και με τα κείμενα και με τα παραμύθια. Και τι πιο ωραίο από το να βλέπεις παιδιά να λάμπουν τα ματάκια τους, να κρέμονται από τα χείλη σου και κάποια στιγμή να τα βλέπεις ότι ανοίγουν τα βιβλία με μια άλλη θέρμη. Αυτή είναι η μεγαλύτερη επιβράβευσή μας. Έτσι, ναι, φεύγουμε κουρασμένοι, αλλά πολύ γεμάτοι και ικανοποιημένοι. Όλο αυτό που γίνεται με μας και εδώ στη μέρη τη Φωτίου και ανά τη Μυτιλήνη και λίγο πιο πέρα, ανά τη Λέσβο γενικότερα, ένα πνευματικό παιχνίδι. Ναι. Γιατί η μουσική είναι τέχνη. Έχει το στίχο, έχει αυτό που θα κάνει το παιδί να πιαστεί και να πει αυτό είναι μαγικό, αυτό μου αρέσει, θα το κάνει για ένα δευτερόλεπτο, 2-3 να ονειρευτεί. Αυτό λείπει. Ναι. Βρίθει η τέχνη από ατάκες και ατάκες και ατάκες και σουξέ και. Το παιδί χρειάζεται πιο πολύ την έγνοια μας για ποιότητα, για βιβλίο, όπως είπαμε, για το μυαλό που όσο το κινητό γίνεται ξυπνότερο, τόσο το μυαλουδάκι μας γίνεται φτωχότερο. Διάδραση λοιπόν, ξεκόλλημα. Ξεκόλλημα από το τάμπλετ για λίγο και από το κινητό. Ναι, χρειάζεται.